Κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Περιφερειάρχες, κύριε Περιφερειακοί Σύμβουλοι, κύριε Δήμαρχε, συνεδριάζεται σήμερα στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Αγίας Βαρβάρας με οικοδεσπότη τον συνάδελφο, τον κύριο Μίχο. Τα ζητήματα που αντιμετωπίζει η Δυτική Αθήνα, θα πω εγώ, δυτικός τομέας, στο σύνολό του είναι γνωστά. Κάποια από αυτά τα έκαναν ακόμα πιο γνωστά με έντονο τρόπο οι φορείς που μιλήσανε. Είναι και άλλα πολλά. Έχουν να κάνουν με τη συγκοινωνιακή κάλυψη, έχουν να κάνουν με την ελλειπή θωράκιση που έχουμε όσον αφορά τις πλημμύρες, όσον αφορά και τις πυρκαγιές. Μην ξεχνάμε ότι οι περισσότεροι δήμοι της Δυτικής Αθήνας γειτνιάζουν, συνορεύουν, είναι χτισμένοι στους πρόποδες του ποικίλου όρους Εγάλεο. Δύο ζητήματα θα ήθελα να θίξω, τα οποία αφορούν και την περιφέρεια. Έχουμε ήδη κάνει δύο συναντήσεις, οφείλω να ομολογήσω, με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Λόλο. Έχουμε γνωστοποιήσει τις ανάγκες του Δήμου μας, που αφορούν κυρίως, τουλάχιστον με βάση τις δικές μας προτεραιότητες, την κατασκευή σχολικών υποδομών, την κατασκευή και αναβάθμιση αθλητικών υποδομών, πολιτιστικών υποδομών. Εκεί δηλαδή που σήμερα δραστηριοποιείται αθλή, υδρά, η νεολαία των Δήμων μας και βέβαια κατ' επέκταση και όλος ο υπόλοιπος κόσμος. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά το ζήτημα της χωματερής. Ξέρω, κύριε Περιφερειάρχα, ότι έχετε ανακοινώσει ότι μέσα στο καλοκαίρι θα ξεκινήσετε να συζητάτε και να παρουσιάζετε την άποψή σας, τη βούλησή σας για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Κατά τη γνώμη μας, η χωματερή, οι συνέπειες της οποίας τόσο για την υγεία του ανθρώπου όσο και για το περιβάλλον είναι τραγικές, με αποτελέσματα των ίδιων των επιθεωρητών των ελεκτών δημόσιας διοίκησης, δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή τη λειτουργία. Η Πετρούπολη είναι ένας από τους δήμους που βάλεται εντός αγωγικών περισσότερο σε σχέση με άλλους δήμους. Και δεν το λέμε γιατί είμαστε από εκεί, αλλά γειτνιάζουμε και πολύ περισσότερο και είμαστε και πιο κοντά χιλιομετρικά. Εκεί θα πρέπει να δούμε τι θα αποφασίσετε, τι θα συζητήσετε, γιατί η διαχείριση των απορριμμάτων είναι κατεξοχήν πολιτικό ζήτημα. Η τεχνολογία υπάρχει, η τεχνοτροπία υπάρχει, η γνώση υπάρχει. Γνωρίζουμε και οι δήμαρχοι τι πρέπει να κάνουμε και την αύξηση της ανακύκλωσης, της διαλογής της πηγής για να πηγαίνει μικρότερο υπόλοιμα. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε με αυτό το υπόλοιμα. Θάψιμο, καύση και πού? Πάλι στη Δυτική Αθήνα, πάλι στο ίδιο σημείο. Στο σημείο αυτό που από τεφροτήρας λειτουργεί για δεκαετίες τώρα και κάθε φορά παίρνει και παράταση. Κάθε φορά μεγαλώνουν και δημιουργούνται νέα κύτταρα. Είναι ζητήματα που πρέπει να τα συζητήσουμε. Για εμάς η διαχείριση των απορριμμάτων δεν μπορεί να γίνεται με γνώμονα την αύξηση των κερδών ορισμένων και συγκεκριμένων επιχειρηματικών ομίλων που κερδοσκοπούν εδώ και δεκαετίες μέσα από αυτές τις διαδικασίες, τις αναθέσεις κτλ. Και νομίζουμε ότι πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά, γιατί ξαναλέω, είναι ζήτημα κατεξοχήν πολιτικό και όχι τόσο τεχνοκρατικό. Δύο ζητήματα ακόμα θα ήθελα να θέσω, κύριε Περιφερειάρχα. Ζητάμε τη συμβολή σας, ζητάμε τη βοήθειά σας, να το πω έτσι, για να λύσουμε ζητήματα που έχει ο Δήμος μας και χρονίζουν. Γνωρίζετε και εσείς ο ίδιος προσωπικά τις διαδικασίες και τους χρόνους που λειτουργούν τα Υπουργεία, που λειτουργεί η κεντρική κυβέρνηση, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Στην Πετρούπολη υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργηθεί ένας Άγιος Κοσμάς, η μεγαλύτερη αθλητική εγκατάσταση που μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή στη Δυτική Αθήνα και όχι μόνο. Χρειάζεται όμως συνεργασία, συμβολή και από την Περιφέρεια και από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού που ήδη έχουμε κάνει κρούση και από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Αντίστοιχα, ζητάμε τη βοήθειά και τη συνδρομή σας για τη δημιουργία καταφυγίου αδεσπότων ζώων. Ένα ζήτημα το οποίο νομίζω αφορά τους περισσότερους δήμους και αποτελεί πρόβλημα. Δεν θα κουράσω περισσότερο. Έχουμε συνεργαστεί και με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη. Περιμένουμε και το επόμενο διάστημα να βρεθούμε και να κουβεντιάσουμε και πιο εκτενώς τα ζητήματα αυτά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνεδρίαση.